Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προσθέτω και τη δική μου φωνή στην ομόθυμη καταδίκη και αποδοκιμασία για τρομοκρατική επίθεση στο ΣΚΑΙ. Με προβλημάτισε, όπως όλους μας, η ανακοίνωση του κυρίου Αλαφούζου, αλλά σήμερα ειδικά δεν θέλω να προσθέσω οξύτητα στην αθλειότητα και στη συκοφαντία. Θέλω όμως ως δημοσιογράφος να εξάρω τη σημερινή αντίδραση των συνέλεγχων της Καθημερινής με την εμβληματική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και το μήνυμά τους. Στη βία απαντάμε με τη δουλειά μας. Και να ζητήσω τόσο από τη δική μου παράταξη, όσο και από τη Νέα Δημοκρατία, να ακούσουμε την υποτροπή του Παντελή Μπουκάλα στο σημερινό εξαιρετικό χρονογράφημά του. Γράφει ο συνάδελφος Παντελής Μπουκάλας, απαντώντας τους κατά φαντασίαν Νετσάγεφ. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση είναι να άρουν το εμπάργκο προς το ΣΚΑΙ και την ΕΡΤ. Σήμερα κιόλας. Για να δείξουν έμπρακτα ότι σέβονται όσα κηρύσσουν υπέρ της ελευθερίας του τύπου. Αυτό λέει ο Παντελής Μπουκάλας και είναι βεβαίως τη δικιά μας αρμοδιότητα των πολιτικών κομμάτων που έχουν επιβάλει τα εμπάργκο να ξανασκεφτούν και να αποφασίσουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμβρότητος άκουσα ομιλητές Νέας Δημοκρατίας να καταλογίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ ταξική μεροληψία στην πολιτική του. Να μας λένε δηλαδή ότι δεν πρέπει να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, τα συμφέροντα των πολιτών. Να μην ξεχωρίζουμε δηλαδή τον υπερπλούσιο ολιγάρχη από τον επισφαλώς εργαζόμενο Ντελιβερά. Να είμαστε και με τον ιδιοκτήτη της offshore και με τον χαμηλοσυνταξιούχο. Πιο βαθιά αντιδραστική θέση έχει να ακουστεί εδώ στη Βουλή από το 1976 από τον μακαρίτη Υπουργό Εργασίας Λάσκαρη, που διακήρυξε ότι δεν υπάρχει πλέον εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και πως δεν θα επιτρέψουμε την πάλη των τάξεων. Ο Λάσκαρης τότε έγινε καταγέλαστος και οι απόψεις του καταχωνιάστηκαν. 42 χρόνια μετά έρχονται συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας να τις ανασύρουν από τη χλέβη και να υποστηρίξουν ότι η Ελλάδα δεν έχει τάξεις. Την ίδια ώρα όμως μας λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε τη μεσαία τάξη. Άρα παραδέχονται ότι τουλάχιστον μία τάξη, η μεσαία, υπάρχει. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε ποιες άλλες τάξεις υπάρχουν, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν μπορεί κάτι να υπάρχει πάνω από τη μεσαία τάξη και κάτι κάτω από αυτήν. Έτσι δεν είναι? Είναι ενδιαφέρουσα η προσπάθεια κάποιων εκπροσώπων της δεξιάς να δικαιώσουν πρόωρα το όραμά μας για την συσταγωγικά ταξική κοινωνία και μάλιστα εντός του καπιταλισμού. Είναι και αυτή μια απόδειξη της ιδεολογικής ισχύως της αριστεράς που δείχνει πόσο μάταιη είναι η επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας να ξεμπερδέψουν με την αριστερά, όχι ως εκλογικό μέγεθος, αλλά ως σύστημα ιδεών και αξιών. Γιατί αυτό διακήρυξε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσφατο συνέδριο σε έναν βαθιά διχαστικό και ανιστόητο ρόλο. Και αυτό είπε προ λίγων ημερών και ο κύριος Βορύδης με πιο άτσαλο τρόπο, ζητώντας να παρέμβεται στους μηχανισμούς του κράτους για να μην υπάρξει ξανά διακυβέρνηση της αριστεράς. Πόσο απέχει αυτό από τη Χούντα και τον εμφύλιο πόλεμο, κύριε Βορύδη? Ευχαριστώ που το παραδέχεστε. Είναι πιο κομψός στη διατύπωσή του ο κύριος Βενιζέλος και η κυρία Γεννηματά όταν λένε σε πλήρη απόκληση από την πολιτική των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ότι εργάζονται για την στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δηλώνουν όλα αυτά τα περί ταξικότητας στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Τι άλλο από το γεγονός ότι επιχειρείτε να αποκρύψετε τη δική σας ταξική μεροληψία υπέρ της ολιγαρχίας του πλούτου? Η κατάργηση των τάξεων δεν είναι τίποτε άλλο από παραπέτασμα καπνού για να κρυφτεί η ταξική εξαγρίωση και εξαχρίωση του κεφαλαίου εις βάρος του κόσμου της εργασίας, όπως αυτή ξεδιπλώθηκε από το 2010 και μετά. Κορυφαία στιγμή αυτής της άγριας επίθεσης ήταν η μείωση του κατώτερου μισθού, η θέσπιση του υποκατώτατου, η κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η πλήρης απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα χαρακτήρισε επέσχυντο τον υποκατώτατο μισθό. Συμφωνούμε. Ποιος τον ψήφισε όμως, κύριε Μητσοτάκη? Εσείς τον ψηφίσατε ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Όπως ψηφίσατε με τα δυο σας χέρια τη μείωση του κατώτερου μισθού και την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ενώ αργότερα ως υπουργός επί των απολύσεων επιδοθήκατε σε αληθινό κυνήγι κεφαλών δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί ομολογουμένως αριστεύσατε, κύριε Μητσοτάκη.
με επέσχυντο τρόπο είναι η αλήθεια. Αλλά αν είναι μια φορά επέσχυντος ο χαρότος μισθός, πόσες φορές είναι επέσχυντα τα μέτρα 65 δις της δικής σας διακυβέρνησης? Πολύ επέσχυντα, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν θα έλεγε κάθε έντιμος άνθρωπος? Και αν μέτρα 65 δις προκάλεσαν μια οικονομική καταστροφή αντίστοιχη με έναν πόλεμο, με τι θράσος αλήθεια έρχεστε να γίνετε τιμητές και επικριτές των 9 δις ευρώ αρνητικών μέτρων της δικής μας διακυβέρνησης, που όμως συνοδεύτηκαν από θετικά μέτρα περίπου 4 δις ευρώ? Πώς ρητορεύετε ανενδίαστα, πώς καταστροφολογείτε ασύστολα, χωρίς περίσκεψη, χωρίς επίγνωση, και παριστάνετε τους αναγεννημένους σωτήρες αυτού του τόπου? Είπα πριν για τη διάλυση μεσαίας τάξης που ισχυρίζεστε ότι δήθεν επήλθε επί ΣΥΡΙΖΑ. Να αναρωτηθούμε πότε έγινε η διάλυση. Έχω τα στοιχεία της καθημερινής, τα οποία διακαταθέτω για τα πρακτικά, από τα οποία προκύπτει ότι το 2014, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν μειωμένος κατά 229.000 σε σύγκριση με το 2008. Ποιοι λοιπόν κατέστρεψαν τη μεσαία τάξη? Εσείς που κλείσατε 229.000 επιχειρήσεις και διώξατε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους από τις δουλειές τους, ή εμείς που δημιουργήσαμε 350.000 θέσεις εργασίας και σταματήσαμε τα λουκέτα? Εμείς με το πλεονασματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ή εσείς που το χρεοκοπήσατε για να επιβάλλετε ασφαλιστικό πινοσέτ? Εμείς που ανορθώσαμε την υγεία και την παιδεία, ή εσείς που θέλετε να παραδώσετε τα αγαθά αυτά στους χρυσοκάνθαρους της ιδιωτικής υγείας και σε κολεγιάρχες ισχύς της υποστάθμης? Βλέπετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι το εσείς και εμείς δεν είναι ένα επικοινωνιακό έβριμα. Είναι η αποκριστάλλωση πολιτικών και κοινωνικών σχετισμών. Σε κάθε πεδίο, σε κάθε μέγεθος, στη διεθνή αναβάθμιση της χώρας και στη Συμφωνία των Πρεσπών, στην ευρωπαϊκή μας πολιτική, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην πρόκληση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, στο μεταναστευτικό, στο νέο μοντέλο ανάπτυξης, στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων, στην αποτροπή της περικοπής των συντάξεων, στο ΚΕΑ, στο ετήσιο κοινωνικό μέρισμα, στην περίθαλψη των ανασφάλιστων, στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή, στα ΕΠΑΛ, στα σχολικά γεύματα, στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, στα επιδόματα τέκνων, στην πρωτοβάθμια υγεία, στην επιδότηση ενοικίου, στη μείωση του έμφυα, στα προγράμματα για την απασχόληση, στις στοχευμένες προσλήψεις στο δημόσιο. Αυτά που με μισή καρδιά υποχρεώνεστε να ψηφίσετε στη Βουλή την ίδια ώρα που τα ελληνολογείτε ως προεκλογικές παροχές, ή χέρι-χέρι με τους χρυσαυγίτες τα συκοφαντείτε ως αργύρια της προδοσίας του Τσίπρα στο Μακεδονικό, ως αργύρια ό,τι πιο χυδαίο και ταμό έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια από τα χίλια θυγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά όλα συνιστούν μέσα στην κοινωνία το εμείς και το εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και κάθε προοδευτικής και δημοκρατικής δύναμης να το μετασχηματίσει σε νικηφόρα πολιτική στρατηγική, κινητοποιώντας τον κόσμο τον από κάτω, που δεν έχει μιλήσει ακόμη. Αυτή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία θα υψώσει το ανάστημά της στις εκλογές και θα φράξει το δρόμο στη δεξιά παλινόρθωση. Θα κάνει απατηλά τα όνειρα του κ. Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία και θα δώσει για μια ακόμη τετραετία την πρώτη θέση και εντολή διακυβέρνησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μίλησα πριν για τη βαθιά ταξικότητα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που έφτασε στο απόγειό της με μέτρα τα οποία λάβαμε υπέρ των χαμηλών συνταξιούχων και της ακραίας φτώχειας, αντιμετώπισης ακραίας φτώχειας, αλλά και για την ταξικότητα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ας πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτό το εμείς και εσείς διαχρονικά στη φορολογία. Έχω τον πίνακα με τον οποίο θα το καταθέσω στα πρακτικά για την εξέλιξη των άμεσων φόρων από το 2005 έως το 2017. Ας το δείτε, κύριοι συνάδελφοι, θα βγάλετε το εξωφρενικό συμπέρασμα ότι στα χρόνια που μειώθηκε από την κρίση το ΑΕΠ κατά 25%, η Ελλάδα είχε πλούσιους πολίτες και επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ποιοι πέτυχαν από το οικονομικό θαύμα, ποιοι άλλοι? Εσείς το πετύχατε, κύριοι συνάδελφοι, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το 2005, έναν χρόνο επίπλατης ευημερίας, τα φυσικά πρόσωπα πλήρωσαν σε άμεσους φόρους 8,7 δις ευρώ. Εμείς δηλαδή. Και οι επιχειρήσεις 6,5 δις ευρώ. Ξέρετε που πήγαν οι φόροι των πάμπλου των φυσικών προσώπων το σωτήριο έτος 2012 μετά την κρίση? Τότε που δεν υπήρχε η άγρια φοροεπιδρομή του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτοξεύτηκαν στο 13,5 δις. Ρεκόρ προς τα πάνω όλων των εποχών. Ενώ των επιχειρήσεων έπεσαν στα 2,1 δις. Μόλις στο 2,3 των συνολικών εσόδων ρεκόρ προς τα κάτω. Το ίδιο συνέβη και το άλλο σωτήριο κατεφημισμών έτος, το 2013. Αύξηση ρεκόρ της φορολογίας των οικοκυριών και μείωση ρεκόρ της φορολογίας των επιχειρήσεων.
Προσθέστε σε αυτά τη συνεχή επιδείνωση της αναλογίας εμέσων αμέσων φόρων, που ούτε εμείς δυστυχώς καταφέραμε να αντιστρέψουμε, και την αποτυχία να ανακοπεί η άνοδος των τιμών των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Και θα έχετε την πλήρη εικόνα μιας τεράστιας αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος των μεσαίων και των κατώτερων τάξεων και υπέρ του κεφαλαίου μέσα στην κρίση. Στα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζεται η επιτυχία των μνημονίων, να επιρρύψουν δηλαδή όλο το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής στα φτωχά και στα μεσαία νοικοκυριά. Το 2012 για πρώτη φορά. Ολοκληρώνω, ευχαριστώ. Για πρώτη φορά βλέπουμε στη Eurostat το συνολικό μερίδιο της μισθωτής εργασίας πέφτει κάτω από το μερίδιο των εταιρικών κερδών. Άλλο ένα στοιχείο το καταθέτω για τα πρακτικά. Ωφελήθηκε σε τίποτα η οικονομία από αυτή την τεράστια ανακατανομή ισχύων μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου? Ήρθαν επενδύσεις? Όχι. Η πρωτόγνωρη από επένδυση συνεχίστηκε και το παραγωγικό κενό που δημιουργήθηκε υπολογίζεται σε 80 έως 100 δις ευρώ. Σε όλο αυτό το διάστημα λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε και ήδη βλέπουμε ότι οι επενδύσεις σιγά σιγά ανακάμπτουν. Συν 1,6 το 2016 και συν 9,6 το 2017. Ανακάμπτουν σιγά σιγά. Σε όλα τα παραπάνω αποτιμάται η δική σας και η δικιά μας ταξική επιλογή. Η δική σας και η δικιά μας μεροληψία. Υπέρ των πολλών και των αδύναμων, υπέρ των λίγων και των ισχυρών. Πολύ αργά για δάκρυα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, για τη μεσαία τάξη που τόσο βάνευσα, εσείς φτωχοποιήσατε. Και τι μας λέτε τώρα παρόλα αυτά? Ποια είναι η ουσία της πολιτικής σας πάλι με πρόσημα την προσέλκυση επενδύσεων, ακόμη λιγότεροι φόροι στις επιχειρήσεις, διαρκή εσωτερική υποτίμηση, αιώνια λιτότητα, μείωση των γενικών δαπανών και στάχτη στα μάτια για όλους? Ένα διχίλιαρο σε κάθε νεογέννητο που ως συνολικό ποσό θα κοπεί από τα επιδόματα οι παιδιών που εμείς αυξήσαμε. Κύριε δηλαδή, Πύλη, και τελειώνω, ολική επαναφορά στην πολιτική του δούνου του, που το βγάλαμε από την πόρτα και νουδού θέλει να επαναφέρει από το παράθυρο. Ας το συνειδητοποιήσουμε και ας το κάνει πράξη στις εκλογές ο ελληνικός λαός. Όπως τον Αύγουστο διώξαμε τον Δημοτρού στις εκλογές του Μαΐου και του Σεπτεμβρίου του 2019, πρέπει να εμποδίσουμε τους εγχώριους υποστηρικτές να επανέλθει στην εξουσία. Στεναρό και αποφασιστικό όχι λοιπόν και στο Δημοτρού και στο Νουδουτού, το νέο δημοκρατικό ταμείο του κ. Μητσοτάκη. Στεναρό και αποφασιστικό.